πάμε κατευθείαν στη Λεμεσό και το Λουκάς Παθάρη. Είχαμε ένοπλη ληστεία στη ΣΠΕΑ Αγίου Αθανασίου. Είναι η δεύτερη σε ένα μήνα στο ίδιο υποκατάστημα. Λουκά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Από την Λεμεσό, όπως θα είπε, είναι τα πράγματα. Είναι η δεύτερη. Η πρώτη ήταν στις 16 Αυγούστου. Και σήμερα το πρωί, δύο πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και κρατούσαν κοντόκανα κυνηγετικά όπλα. Αφού έσπασαν την κύρια είσοδο της ΣΠΕ, του συνεργατικού δευτερίου Λεμεσού εδώ στον Άγιο Αθανάσιο, εισήλθαν και με την απειλή των κοντόκανων κυνηγετικών, πήραν από τα ταμεία της ΣΠΕ χρηματικό ποσό. Ακολούθως επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που τους ανέμενε και λίγο, ένα περίπου χιλιόμετρο πιο κάτω, το παρέδωσαν στις φλόγες και εγκατέλειψαν την περιοχή, το πιο πιθανόν με άλλο αυτοκίνητο που είχαν κρυμμένο ή που τους ανέμενε. Είναι στοιχεία τα οποία θα κρυφθούν από τις έρευνες της αστυνομίας. Είναι απεκλεισμένη η περιοχή εδώ στην τράπεζα και συνεχίζονται οι έρευνες. Κάποιο πρόσωπο έχει οδηγηθεί ενώπιον του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λεμεσού ως ύποπτο και ανακρίνεται. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν προέγυψαν κάποια στοιχεία που να δικαιολογούν τη σύλληψή του. Είναι πολύ νωρίς αυτά. Πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις για τις κινήσεις του, αφού θεωρείται ύποπτος, και δεν αποκλείεται αυτή τη φορά να υπάρξει σύλληψη που ίσως οδηγήσει και στην εξιχνίαση της σοβαρής αυτής υπόθεσης που συνέβη εδώ στον Άγιο Αθανάσιο, στο συνεργατικό δευτερίο Λεμεσού, στον Άγιο Αθανάσιο, στην οδό Ανοικοδομήσεως. Είναι το ίδιο υποκατάστημα που στις 16 Αυγούστου έπεσε και πάλι θύμα φρασίτα των ληστών, ένοπλων ληστών και πάλι. Πάντως είναι περίεργο, Λουκά, δεύτερη φορά σε ένα μήνα. Ίσως θα έπρεπε να είχαν πάρει πιο αυξημένα μέτρα. Βέβαια δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς έγινε και η ληστεία, όλες τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα, έτσι. Υπήρξε πόρτα ασφαλείας από ό,τι μας ενημερώνουν, την οποία έσπασαν κλωτσώντας την ή με κάποιο άλλο ίσως αντικείμενο που κρατούσαν, ίσως με τις κάνες των όπλων. Εκείνο το οποίο σωστά είπες είναι ότι, δεδομένου ότι πριν ένα περίπου μήνα έγινε ληστεία, θεωρώ ότι τα μέτρα ασφαλείας στις τράπεζες πρέπει να αυξηθούν, ώστε να μην επιτρέπεται είσοδος, να έρχεται ο καθένας που εισέρχεται εντός της τράπεζας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Λουκά, αν προκύψει οτιδήποτε στη συνέχεια, μας διακόπτεις για να το μεταδώσουμε. Προς το παρόν πάμε στη συνάδελφα.